Δημοκρατίας προσερχόμενος στην τελετή έναρξης του Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων Διασποράς που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συνδεόμαστε με τον Παύλο Πίτα, ο οποίος βρίσκεται στον χώρο της εκδήλωσης. Παύλο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Προσερχόμενος εδώ λοιπόν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κλήθηκε να σχολιάσει τον ακοινοθέν του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ. Είπε ότι ήταν η καλύτερη απάντηση τόσο στον Ταγίπ Ερντογάν όσο και στο κατοχικό καθεστώς. Και γενικότερα, Κωνσταντίνε, χαιρέτησε αυτή την πρωτόχνωρη, όπως τη χαρακτήρισε, αντίδραση της διεθνούς κοινότητας, που όπως σημείωσε, κατάλαβε το πώς χειρίστηκε καλά η Δημοκρατία το ζήτημα της πύλας και τα όσα έγιναν εκεί. Τώρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι έτοιμος για επανέναρξη των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Προσβλέπει, αν και δεν έχει κλειδώσει ακόμα, να πούμε, οποιαδήποτε συνάντηση μεταξύ του Προέδρου και του Ερσίντατα, ο ίδιος προσβλέπει σε εξελίξεις τόσο τον επόμενο μήνα στη Γενική Συνέλευση των ΗΕ στη Νέα Υόρκη, καθώς και τον Οκτώβριο κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε πως είναι ακριβώς για αυτή την προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών που κάποιοι προέβησαν σε όλα αυτά τα έκτροπα στην πύλα, ακριβώς, Κωνσταντίνα, για να τορπιλήσουν τις προσπάθειες. Όμως, όπως σημείωσε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν περίμενα μια τέτοια αντίδραση. Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στο ζήτημα της κλώρακας, χαιρέτησε ότι έγιναν αμέσως οι κατάλληλες ενέργειες για επίλυσή του και προανήγγειλε, να σου πω, ανακοινώσεις σχετικά με το μεταναστευτικό τις επόμενες ημέρες, Κωνσταντίνα. Παύλο, σε ευχαριστούμε. Θα δούμε και στη συνέχεια το σχετικό ρεπορτάζ. Πάμε να παρακολουθήσουμε απόσπασμα από τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η πρωτόγνωρη αντίδραση από τη διεθνή κοινότητα. Κρατώ το γεγονός ότι αναγνώρισαν το δικό μας ρόλο, το δικό μας επικοδομητικό ρόλο, πώς χειριστήκαμε το όλο θέμα και όποιες ενέργειες γίνονται από το κατοχικό καθεστώς. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για επανέναρξη των συνομιλιών, γιατί μόνο η επανέναρξη των συνομιλιών θα μας οδηγήσει στον τερματισμό αυτής της ανώμαλης κατάστασης πραγμάτων, στην απελευθέρωση, στην επανένωση της πατρίδας μας. Όπως υπόθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η Λευκωσία εκφράζει ικανοποίηση τόσο για την ισχυρή αντίδραση απάντηση στα επεισόδια στην πύλα, όσο και για τα ξεκάθαρα μηνύματα που έστειλε για το Κυπριακό.